Είσαι δυνατά, γιατί βλέπετε, δεν ρίχνω ένα, θα ρίξω δύο ρόδια φέτος. Καλή χρονιά. Έχω άτιμο, θα το ξαναπατήσω, δεν μπορεί. Κάτσε βρε άτιμε. Για πάμε και το δεύτερο, με τη δεύτερη προσπάθεια. Δυνατά. Χρόνια μας πολλά, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο δικό μας σπιτάκι το ωραίο. Ελπίζω να μην είναι κανείς άρρωστος. Όχι, να είμαστε να πούμε με γεροί και με το δεξί. Μας βρήκαμε στις γιορτές. Ό,τι έπρεπε να μας βρει. Α, τέλεια. Μια χαρά, τέλεια. Καλή χρονιά. Χρόνια μας πολλά. Σεξουάλα μου. Καλή χρονιά με υγεία και χαρές. Μπεμπέτα μου. Χαρούμενη. Μισό και το μαγειράκο μας όμως. Ο οποίος ελπίζουμε ότι δυνάμωσε λίγο. Τούμπανο είμαι. Τούμπανο. Εντί είμαι. Να σου πω ρε Τούμπανο, τι έχεις φτιάξει για σήμερα. Μίλησε λίγο εδώ πέρα μέχρι να το... Πω. Έτσι κι άλλο αυτό και κοτοπουλάκι στο φουρνάκι, χαμός. Θα γίνει χαμός, όπως πάντα. Όπως πάντα. Ναι, αλλά ξέρεις τι έλεγα. Τώρα λίγο έτσι με την επιστροφή για τον κόσμο, εγώ δεν έχω πρόβλημα, εγώ τρώμε δυνατά. Αλλά να το λίγο να... Ξέρεις, να το πάμε σε λίγο πιο ελαφριά αυτά, γιατί τόσο κρεατικό που έπεσε στις γιορτές, λίγο να το πάμε λίγο μακαροναδίτσα, λίγο άλλα μην πραγματάκια. Μην έχεις δίκιο, θα παίξω στο τέμπο σου. Αχ, Χριστέ μου. Λοιπόν, τι κρύο είναι αυτό. Θυμήστε μου, πέρυσι το χειμώνα. Όχι. Εγώ δεν ήμουν εδώ, δεν ξέρω. Μα ουδεμία. Θυμήστε μου, πέρσι το χειμώνα είχαμε περάσει τέτοια κρύα. Πώς τον είπαν αυτόν τον παγετό, Αριάδνη. Ο χιονιάς Αριάδνη για τρίτη μέρα σαρώνει τη χώρα από άκρη σ' άκρη. Και δυστυχώς μέχρι την Πέμπτη ο χιονιάς θα συνεχίσει να υπάρχει με έντονες χιονοπτώσεις και πολύ παγετό και πολύ πολύ κρύο. Πάντως είναι αυτό το κρύο, ρε παιδί μου, που το νιώθεις, δηλαδή σου θερίζει τα κοκαλάκια σου. Δεν είναι κρύο απλό. Όχι, είναι το κρύο που μας πιάνει, κρύο. Γιατί εμείς δεν κρυώνουμε ποτέ, αλλά τώρα κρυώσαμε. Το κατοχικό. Έχουμε κάψει ένα τόνο ξύλα σε τρεις μέρες. Καταστροφή. Μην το συζητείς τώρα. Κακός, μετά που φάνε πρέπει να είσαι. Διακόβεται το νερό, χαλάνε καυστήρες. Αφήστε τώρα, έχουμε προβλήματα. Χιονοπτός παντού, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Κρήτη, στη Σκόπελο πολλά προβλήματα αποκλεισμένη σε χωριά Αλιβέρι. Εύβοια και εκεί αποκλεισμένοι, πολλά σχολεία έμειναν κλειστά σε όλη την Ελλάδα. Πάντως σήμερα οι δρόμοι εδώ στην Αθήνα τώρα λέω, που των Χριστουγέννων η εβδομάδα ήταν φουλ. Εγώ δεν μπορούσα να έκανα μια μισή ώρα από το σπίτι μου που κάνω 20 λεπτά. Τώρα σήμερα άδειοι οι δρόμοι. Άδειοι. Αφού λέω, πώς φαίνεται ότι ξαναμπήκαμε όλοι στα προγράμματά μας, τα παιδιά σχολεία, αυτά όλοι στη θέση τους. Έτσι. Όχι, εμείς δεν έχουμε σχολείο. Σήμερα. Τραγικό, παιδιά. Τα παιδιά σπίτι έχουν αφουλιάσει. Δεν είναι για να μην πάνε σχολείο. Πρέπει, να, πρέπει να πάνε με τον παγετό του. Ο Δήμος Σπάτων, κλειστό το σχολείο. Αν είστε σπάτε, εσείς βέβαια. Κλειστό το σχολείο, πολλά τα ξύλα. Δεν σου έχει πει καλά χρόνια. Χάλια είσαι. Το άλλο Ελένη τη βενζίνη την είδε που πήγε. Στα ουράνια. Άλλαξε πάλι. Στα καλύτερα με τα πόδια να έρχομαι τώρα. Με το ποδήλατο. Γιατί δεν έχεις ποδήλατο. Που λέγαμε ότι θα κάνει. Θα σου κάνει πολύ καλό. Και θα ζεσταίνεται κιόλας. Δεν είσαι μακριά εσύ από εδώ. Φοβάμαι μη με σβαρτήσει κανένα στη μαραθώνα. Δεν τον πάρουν με σβάρνα στη μαραθώνα. Θα του βγει πιο ακριβά το νοσοκομείο. Αφήστε σου. Πάρε τρίτυκλο, ρε παιδί μου. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι ο Γιάννη Καταλή δίπλα μου. Στην καρότσα. Είναι ποδηλατάκι. Λοιπόν, καταστροφή. Πάντως το ποδήλατο το τετρακίνητο το είδα Θεσσαλονίκη. Και λένε είναι μαγεία. Αν το πετύχεις πουθενά να μπεις να κάνεις, είναι απόλαυση. Να μπω να κάνω, γιατί μπαίνεις μέσα. Είναι σαν αυτοκινητάκι ποδήλατο. Το βλέπεις όμως. Τετρακίνητο. Εδώ εσύ. Εδώ η γυναίκα σου πίσω και τα πίσω τα παιδιά. Και πας. Και σταματάς σε πανηγύρια. Πουλιάς κολιέδες. Κάνεις. Τον βλέπεις, λέει Θεσσαλονίκη και λάβουν τα ματάκια του. Τον βλέπεις. Ήταν ωραία. Ήταν ωραία. Τώρα λέμε εμείς αυτά. Χάζευα τώρα αυτές τις μέρες. Σας χάζεψα όλους στο Instagram. Πάρα πολύ. Εσένα με πραγματικά αυτό που σου έλεγα πριν. Έλειπες από το Instagram. Όχι μόνο σε φυσική παρουσία. Για αυτό που κάνεις. Που ασχολείσαι με τα κινηματογραφικά και μπορεί κανείς ακόμα και αν είμαστε εμείς κλειστοί, όπως ήμασταν τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, και θέλει να πάει ένα σινεμά, θέλει να μάθει και πέντε πράγματα, να μπορέσει να μπει να διαβάσει. Και τι ωραία που τα γράφεις. Σαν να σε ακούω. Ακούω τη φωνή σου την ώρα που σε διαβάζω στο Instagram. Ευχαριστώ τι γλυκόπιο το παιδί σε εσύ, μωρέ Θοδωρή. Να σε χαίρεται όλη σου η οικογένεια. Εσκολο. Μπράβο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα τι ψέματα να λέω. Και μην ξεχνά πώ με λένε, έτσι. Πώ σε λένε. Θείοντορ Κουτσογιαννόπουλο. Ένα πράγμα. Με ή έτσι. Δεν κάνετε κανένα λάθο. Πώ σε λένε, μ' αρέσει που ρωτάω κι εγώ. Την καυλακία, πώ σε λένε. Λε και δεν τον ξέρω 21 χρόνια μαζί. Πώ σε λένε. Ξαναβαφτιζόμαστε για την καινούργια γενιά, Ελένη. Διότι έχουμε περάσει κάποια στεγανά δημογραφικά. Έβλεπα λοιπόν τον Γρηγόρη εκεί με τις επιστροφές του, με τα γλέντια του, με τα ωραία του. Δεν μου λε πώ είδα σε λασπόνερα. Καλά, αυτό ήταν. Ελένη, πήγα λουτρά πόζα.
Πόζαρες. Πόζαρ, πόζαρ. Τα λεπτά κιόλα. Ελένη, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Η Ελλάδα μας είναι υπέροχη. Άκου τι λέει. Είναι στα σύνορα με τα Σκόπια και είναι το παγωμένο ποτάμι που τρέχει. Παγωμένο, τώρα δεν ακουμπάς δάχτυλο. Και ακριβώς δίπλα στους 20 πόντους, καυτό βραστό νερό. Και μπαίνεις μέσα και ξεπουπουλιάζεις σαν κοτόπουλο. Δεν αντέχεις πάνω από 20 λεπτά. Ωραία το έθεσε. Τρομερή διαφήμιση για τα πόζαρ. Ελάτε να σε ξεπουπουλιά. Εσύ βρήκες μπαμπά για το σκυλάκο αυτόν τον ωραίο που σε είδα και εσένα στο Instagram. Σαν να σας είχα δίπλα. Αυτό το Instagram μας φέρνει πια σε κοντά. Εγώ πλέον. Ζαρίφιους. Ναι, Ζαρίφιους. Ζαρίφιους. Ναι. Βγήκα βόλτα στα σπάτα, τσουπ δύο κουτάβια. Ποιο υιοθέτησε το κουτάβι? Ποιο? Μαργαρίτα Δρούτσα, αγαπούλα μου για τη γιορτούλα. Θα το κρατήσει, θα το κρατήσει. Γιατί είχα δώσει και εγώ κάποτε ένα σκύλο γιο του Περικλή πριν από 20 χρόνια. Το είχε κρατήσει κάποιου μήνε μετά, δεν τα έβγαλε πέρα που ήταν και τόσο. Μη μου πείτε τέτοια χαρούμενα. Απόγονο Περικλέου. Ναι, Περικλέου. Θα το αντέξει, είναι και ο Γιάννη ο Τόλμη που βάζει τώρα πλάτη. Αλλά είδα και τον Ηλία Ψινάκη, το οποίο παιδιά πόσο γελάω. Γελάω και με αυτά που γράφει εκτό από τι πόλει του. Ηλία μου να σε καλά, Δημαρχέ, πολλά φιλιά. Και πραγματικά να έχει μια υπέροχη χρονιά. Έχω γελάσει τόσο πολύ. Γύρισα από το Κστάτ για να βρω χιόνι στην Ελλαδίτσα μα. Αφού γύρισα. Πάνω στα χιονιστικά και στα ειδικά, αφού γύρισα όλες τις Άλπες, στην Ελλάδα βρήκα επιτέλους το χιονάκι μου. Ωραίος Ηλίας. Πήγε στους Δελφούς, έβγαλε φωτογραφία προφανώς με τον Δήμαρχο. Λέει δύο αρχαίοι Δήμοι, Δελφοί Μαραθώνας, με ένα νέο και έναν αρχαίο Δήμαρχο αντίστοιχα. Τέλειος. Και τα αντιδημαρχόπουλά τους. Και τα αντιδημαρχόπουλά τους. Ήταν ηλία, λέει. Τα αντιδημαρχόπουλά τους, λοιπόν. Και υπέροχο στον Στιλιστικά τέλειος, παιδιά.